Οπότε με τον Γιώργο κάναμε μια σχετική κουβέντα για τα άλλα μαλλιά, εγώ, για τα πρότυπα, τα στερεότυπα, την πατριαρχία, τον σεξισμό, αλλά και για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που ήρθε στη ζωή του και τον έκανε να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πάντα, τα χρήματα, τους ανθρώπους γύρω του, την εμπιστοσύνη. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ γλυκός, ήρεμος και θα ακούσετε πράγματα που δεν έχει ξαναπεί. Γιώργο μου, χαίρομαι πολύ που σε συναντώ. Γεια σου, Ναταλία μου, και εγώ. Και θα μιλήσουμε και για μια παράσταση που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Εσύ πώς αισθάνθηκες όταν το διάβασες πρώτη φορά? Πολύ άσχημα στερεότυπα των αντρών. Την πρώτη φορά που το διάβασα, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί αναγνώρισα πάρα πολλά πράγματα τα οποία βλέπει κανείς ως στερεότυπα στους άντρες. Το φοράω παντελόνια και είπα κάτι και αυτό είναι, μέχρι τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες. Θες να το συζητήσουμε ψύχρεμα, λογικά, σαν άντρες? Άργησες να το πεις αυτό. Ωραία, ας το εξετάσουμε ψύχρεμα, λοιπόν. Ας υποθέσουμε ότι κάτι είδες. Όχι, ας υποθέσουμε. Είδες και εσύ τι έγινε? Όχι, εγώ δεν είδα τίποτα. Ούτε εσύ είδες. Εσύ πώς έχεις μεγαλώσει? Δεν είχα αυτό το πρότυπο, ξέρεις, του άντρα. Του μάτσο του. Είπα μια κουβέντα, ας πούμε, γι' αυτό είναι. Πιο πολύ το βάρος έπεφτε στη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι καθηγήτρια. Και ο πατέρας μου έλειπε αρκετές ώρες, ας πούμε, οπότε αυτή είχε αναλάβει λίγο τα καθήκοντα στο σπίτι. Σε τρομάζει καθόλου, ας πούμε, παρακολουθώντας και εσύ το έργο ως κομμάτι του? Πού μπορεί να φτάσει κάτι φαινομενικά απλό, μια επιθυμία? Η κατάχρηση εξουσίας και ο σεξισμός, δύο φαινόμενα που κυριάρχησαν φέτος στο ελληνικό θέατρο, στο χώρο δηλαδή. Αυτό το έργο ξαφνικά είναι τόσο επίκαιρο, σαν να γράφτηκε, ας πούμε, σήμερα. Σημαίνει ότι δεν αλλάζουμε? Είναι τόσο βαθιά ριζωμένη η πατριαρχία στην ελληνική κοινωνία, που δεν ξέρω, εύχομαι οι επόμενες γενιές να... Το πιστεύω μάλλον ότι θα είναι διαφορετικές πάρα πολύ. Τι είναι αυτό? Ο φίλος μου Νεκτάριο. Γιατί ντύθηκε γυναίκα? Μασκαράς είναι? Όχι, βαρέθηκε τα παντελόνια και είπε να βάλει ένα φουστανάκι με αυτή τη ζέστη. Έχει αλλάξει η ζωή σου τα τελευταία χρόνια? Γιατί να έχω τον κολλητό μου στο πλευρό μου, τον έχω απέναντί μου. Τον κολλητό σου δεν θα τον βρεις ποτέ απέναντί σου. Σοβαρά? Γιατί ήσουν τόσο αφοσιωμένος στη δουλειά τα προηγούμενα χρόνια? Παρασύρθηκα γιατί ερχόταν πάρα πολύ δουλειά και μ' άρεσε η δουλειά μου και ξέρεις. Βρήκα έναν κόσμο διαφορετικό εκεί. Ήρθε κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που είδα τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Ίσως έπαιξε ρόλο ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Έπαθα μια οικονομική ζημιά, η οποία ήταν στην ουσία προδοσία από έναν οικογενειακό φίλο. Και καταστράφηκα οικονομικά εντελώς. Τελείως. Νομίζω και από εκείνο το σημείο έτσι κάπως αναθεώρησα τα πράγματα διαφορετικά. Υπάρχει μεγάλη παγίδα να αρχίζεις να κατηγορείς τον εαυτό σου πως την έπαθες και τα λοιπά και να αυτομαστιγώνεσαι και να κατεβαίνεις ακόμα πιο κάτω. Ένα μερίδιο ευθύνης το έχεις και εσύ με έναν τρόπο σε ό,τι αφορά τη σχέση, μάλλον, γιατί δεν κατάλαβες κάποια πράγματα. Τα χρήματα άλλαξαν θέση ή στάσεις σου απέναντί τους? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα κυνηγούσα αρκετά. Τώρα πλέον δεν τρελαίνομαι. Ξέρω ότι δεν μιλάς καθόλου για τα πρακτικά σου, πάντα λες δεν χρειάζεται. Ναι. Βέβαια στον Γρηγόρη που άκουσα στην ένταξή σου, είπες εκεί. Και του το έδωσα κιόλας, ξέρεις. Ότι είμαι τρατευμένος, είμαι καλά και τα λοιπά. Έχουν αλλάξει έτσι τα θέλος, αυτά που ζητούσες από μια σχέση? Μάλλον είμαι εγώ πιο όριμος, γιατί νομίζω ότι στις σχέσεις αυτό που συμβαίνει είναι ότι πρέπει να είσαι κι εσύ στην κατάλληλη κατάσταση, ας πούμε. Να είσαι εσύ έτοιμος για μια σχέση. Σε ενδιαφέρει να προχωρήσεις, να κάνεις τέτοια όνειρα, ας πούμε, γάμου, οικογένεια? Ναι, η οικογένεια είναι στο κεφάλι μου και θα χαρώ πολύ να συμβεί. Με τους γάμους, όχι, δεν τα πάω πολύ καλά με αυτά τα συμβόλαια, ας πούμε, τα κοινωνικά.
Εντάξει, το έχεις δοκιμάσει κάποια στιγμή, ναι, οπότε ναι, δεν ναι, είναι ναι, και ναι, κάτι ναι. που... Όχι, δεν θα μου λείψει. Ένα πάρτι σίγουρα, ας πούμε. Είναι ωραίος ο Πύρπα. Πολύ ωραίος. Και θέλει το χρόνο του. Δηλαδή ξεκινάει, είδες, πιο ήρεμα, πιο υποτονικά. Μετά αρχίζει και ζωντανεύει. Είναι ωραίος. Χαμογελάει. Είναι ωραίος. Δεν ήξερα ότι ήταν παντρεμένος στο παρελθόν. Ναι, είχε κάνει ένα γάμο. Η πρώην σύζυγός του ήταν και εκείνη ηθοποιός και παίξει νομίζω σε κάποιο σύριαλ του Χριστόφορου. Mm-hmm. Εκείνη, ένα πολύ ψηλό κορίτσι, Μόνικα νομίζω ότι λέγανε. Ναι, είχε κρατήσει λίγο διάστημα. Τώρα είναι πολύ καλά από ό,τι είπε κιόλας στη σχέση που βρίσκεται, αλλά δεν θέλει να. Όμα δεν χρειάζεται. Άμα είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος και έχει βρει τον άνθρωπό του, είναι μια χαρά κτλ. Με ένα πάρτι. Είσαι να, okay. Να υπογράψεις όνη και δύο ότι θα σε θέλω από εδώ και πέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Είναι πιο ωραίο να επιλέγεις κάθε μέρα τον άλλον. Έτσι και να επιλέγεις τον ίδιο. Άσε από Ευελινάκη μου, πόσες φορές δεν έχουμε δει ότι το γράφεις, το υπογράφεις, πας και στην εκκλησία κιόλας, το λες και ενώπιον Θεού και ανθρώπων και μετά από λίγα χρόνια αναγκάζεις. Υπογράφεις άλλα χαρτιά. Ακριβώς. Mm-hmm. Υπογράφεις άλλα χαρτιά. Mm-hmm. Και είναι του διαζυγίου. Γιατί αναγκάζεις να πατήσεις τους όρκους σου, γιατί έτσι θα φέρνει η ζωή. Πολύ τον ευχαριστούμε τον Γιώργο Πυρπασόπουλο για την πολύ ωραία αυτή κουβέντα που είχε με τον Αταλάκη μας, που πάντα κάνει ωραίες κουβέντες έτσι κι αλλιώς.